Κύριε Παθιά, ναι, δεν ξέρω πώ μπορεί κάποιο, ακούγοντα ε, και αυτά που είπε ο κύριο Σαμαρά για τους δικούς του δικού του λόγου τώρα, mm -hmm. αλλά και που γράφονται και λέγονται και είναι κοινομιστικό ότι πίσω από τι κλειστέ πόρτε συζητιώνται, πώ κάποιο πέφτει από τα σύννεφα. Είτε μιλάμε για ανθρώπου τη κυβέρνηση, τη τωρινή, των προηγούμενων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, καταρχήν. Mm -hmm. Υπάρχει ο δικός χάρτη για αυτά τα θέματα. Δεν μιλάει κανένα σε κάτι το οποίο δεν ξέρει κανεί το πλαίσιο. Και λέγεται ο δικό χάρτη του Βίλνιου. Από την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι ένα ο οδικό χάρτη και τα κριτήρια του καθορισμού όλων των συμφωνιών, είτε μιλάμε για συμφωνίε προ επίλυση διαφορών, είτε μιλάμε για όξυνση αντιπαραθέσεων και αντιθέσεων, είναι μέσα στα πλαίσια αυτού που ονομάζουν. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα και εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι διακομματική συμφωνία. Εγγυητή και ασφάλεια. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και τον ΝΑΤΟ, ο λύκο που θα φυλάξει τα πρόβατα που γίνονται τώρα. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πολεμικών συγκρούσεων. 52, αν θυμάμαι καλά με τα επίσημα στοιχεία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, yeah. που εμπλέκονται 92 χώρε. Αυτή είναι η περίοδο που συζητάμε. Άρα αυτό ο οδικό χάρτη έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτο και βασικότερο, σε αυτέ τι συνθήκε που δεν μυρίζει πια μπαρούτη, έχει ανάψει η φωτιά του πολέμου κανονικά, σε αυτές τις συνθήκες... Καλά, εθίκες, μην τον φέρνεις εδώ το δίπλα η... τον πόλεμο, εντάξει. Καλά, δεν δίπλα, δεν η... είναι στο Αιγαίο. <laughs> <laughs> μην τον, μια... τον κατεμνιάσεις. Είναι. Και... <laughs> και στέλνουμε και εμείς τον πόλεμο. <laughs> είναι πολύ η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την εμπλοκή. Mm -hmm. Η Ελλάδα να είναι μέσα στον πόλεμο, και α μην είναι στα σύνορά τη ακόμα. Να είναι και με φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα σύνορα, τα οποία δεν είναι τα σύνορα τη χώρα. Είναι τα σύνορα που επιχειρούν οι επιχειρηματίε και οι εφοπλιστέ οπουδήποτε, ανά τη γη, και στέλνονται ελληνικά πληρώματα που κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα. Θα μιλήσουμε μετά, την ώρα που δεν υπάρχει παιδεία, υγεία, mm -hmm. ακρίβεια σαρώνη, η μισθή είναι στα Τάρταρα. Γι' αυτό μιλάμε, άρα είμαστε μέσα. Τι λέει λοιπόν αυτό ο δικό χάρτη, Συνοχή τη Νοτιοανατολική Τέρηγα του ΝΑΤΟ σε αυτό. Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σημαίνει Ελλάδα, σημαίνει Τουρκία, σημαίνει Βαλκάνια, σημαίνει όλο ναι. αυτό. Σε συνθήκε λοιπόν που υπάρχει ο πόλεμο στην έδαφο τη Ουκρανία ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία και που η Τουρκία παίζει το δικό τη παιχνίδι για τα δικά τη συμφέροντα, το δικό τη μονοπωλιακών mm -hmm. ε, ε, καταλαβαίνετε ότι μέσα στα ανταλλάγματα του ΝΑΤΟ, το να μείνει στην αγκαλιά τη Δύση, όπω λέγεται, λοιπόν, πολλά μπορούν να παίζονται και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μέσα σε αυτά και να παζαρεύονται, αλλά και άλλα. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι η ανάγκη να διαλευκανθούν τέτοιες υποθέσεις, έτσι τις θεωρούν οι επιχειρηματίες και μεγάλα μονοπόλια ιδιαίτερα της ενέργειας, για να προχωρήσουν επενδύσεις που κολλάνε τώρα, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές... Ναι, ε, αλλά το ε, διατάφτα ποιο είναι από τη δικιά σας την πλευρά. λοιπόν είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει ευσυχασμός. Δηλαδή, Α θυμίσω μόνο, γιατί το διατάφθα το ζούμε και από την άλλη πλευρά τώρα, ότι με ανατοϊκή έτσι, προτροπή και ω πρότυπο έγινε η Συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για τον καθορισμό τη ΑΟΣ. Το θυμάστε αυτό. Συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ. Το ακούσαμε Ισραήλ. αυτό. Το ακούσαμε. Mm. Πρότυπο. Το ακούσαμε. Το ακούσαμε. Πρότυπο και για το Αιγαίο, για αυτά που συζητάμε τώρα. Αλλά δεν το καταπιούμε. Για όλους το ακούσαμε. Είπε. Το ακούσαμε βέβαια, έτσι είναι. Και βλέπουμε και τα αποτελέσματά του σε συνθήκες όξις αυτών των ανταγωνισμών. Άρα το δίλημα το πραγματικό είναι ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει εφησυχασμό. Αυτό που καλλιεργεί δηλαδή διαρκώ η κυβέρνηση. Ακόμα και οι όποιε συμφωνίε εμπεριέχουν το σπέρμα μεγάλων ανταγωνισμών και αντιθέσεων. Mm -hmm. Χρειάζεται αγώνα απέναντι στα συμφέροντα oh, αυτά yeah. που σέρνουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τον κόσμο σε επικίνδυνε καταστάσει, σε πολεμικέ δυστυχώ καταστάσει, και εκεί μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του, και αυτό αφορά και την Ελλάδα. Αυτό αφορά και το λαό τη Τουρκία. Αυτό αφορά δηλαδή την ανάγκη να οικοδομηθούν αμοιβαίε σχέσει, χωρί αυτά τα συμφέροντα και αυτού του υποτίθεται προστάτε και εγγύητε, ανάμεσα σε όλε τι γειτονικέ χώρε και τη περιοχή μα και τη γειτονιά μα. Κύριε Στλιανίδη, ε, θέλατε ε, να πάρα. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή τον τρόπο σκέψη και ανάλυση του Κομμουνιστικού Κόμματο. Ε, αλλά θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στρατιωτικά αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν βρίσκεται για να κάνει χάρη σε κανέναν. Είναι ο πρώτος εμπορικός στόλος στον κόσμο, είπα. ιδιόκτητος, και έχει υποχρέωση το κράτος μας να προστατεύει και αυτό με τις δυνάμεις που διαθέτει αυτό το πλούτο που δημιούργησε ο ελληνικός, η ελληνική ναυτοσύνη θα το πω το γιατί δεν γένουνε, είναι μόνο οι δεν είναι και οι γένουνε, ναύτες και οι εργαζόμενοι. Το να μην Έλληνες ναυτεργάτες ένα αίτημα που το θυμόμαστε πολλά χρόνια, σε εμπόλεμες ζώνες. Αυτό είναι Χαρακτηρισμένες εμπόλεμε ζώνες. Ναι. Το έχετε σκεφτεί. Ε, 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 κοιτάξτε, αυτό είναι ένα Όχι. θέμα, αλλά σας λέω ότι ο λόγος για τον οποίο η στρατιωτική μας παρουσία βρίσκεται εκεί, δεν είναι μόνο για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, αλλά για να προστατεύσει και τους δικούς μας στόλους. Έτσι είναι. Το δεύτερο τώρα συμφέροντα που θέλω να πω είναι το εξής. Το που εί... κάθονται πάντως καμιά φορά αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, μπορούμε να το δούμε με αυτό που εξηγήσατε καλά και οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Ε, ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται από τους συμμάχους, του νατοικούς, τη Γαλλία, την Αμερική κλπ. Ε, για να προστατευτεί από τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χώρα Τουρκία που εξοπλίζεται από άλλους νατοικούς συμμάχους. Άρα υπάρχει... Ε, υπάρχουν και εντό του ΝΑΤΟ. Κανεί δεν λέει Μ, όχι, ναι. όμως όμω υπάρχει κυρίαρχη γραμμή και προσανατολισμό. Δεν τρελαθούμε ότι το ΝΑΤΟ παίζεται ακριβώ τι θα γίνει. Είναι ναι, η πολιτεία, ναι, τώρα, ναι. των Κύριε Μπατιέλο, ε, αυτή η στάση τη κυβέρνηση όλη τη μια φράση θα προσπαθήσω, έτσι. Σε όλα αυτά τα διεθνή ζητήματα όπω τα περιγράφουμε, mm -hmm. έχουν και εσωτερική ανταπόκριση. Δηλαδή, όπω σωστά είπε ο κύριο Τηλιανίδη, για τα κέρδη των εφοπλιστών στέλνουμε τη φρεγάτα εκεί. Έχουμε στείλει και πυράβλου σε συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Έχουν φύγει από τα νησιά του Αιγαίου που συζητάμε τώρα την κρισιμότητα τη ετοιμότητα τη Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα για να πάνε στην Ουκρανία και να στηρίξουν το αντιδραστικό καθεστώ Ζελένσκι σε ένα πόλεμο που δυστυχώ συνεχίζεται μετά από δύο και χρόνια αυτά και τα 7 δις που δίνει το χρόνο ο ελληνικός λαός, αυτά είναι τα ματωμένα πλεονάσματα και υπερπλεονάσματα που προβλέπει τώρα ο, νέο νέος προπολογισμό. λοιπόν, είναι η άλλη όψη της έντασης της εκμετάλλευσης μέσω στου χώρου δουλειάς. Γι' αυτό λέμε... Ενιαία ο ελληνικό λαό, οι εργαζόμενοι πρέπει να παλέψουν και στι απεργίε που υπάρχουν μπροστά. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ εύστοχο σύνθημα που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο. Ε, Πώ δώστε λεφτά για μισθού, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από τα πολεμικά σφαγεία, που είναι οδηγό για χιλιάδε ανθρώπου τώρα να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν. Εκεί είναι και η δύναμη. Μάλιστα. Εκεί είναι η δύναμη των, mm -hmm. α, των παιδιών τη Κόσκο που καταφέραν να, να λυγίσουν ένα κολοσσό, ένα μεγάλο κινέζικο μονοπόλιο ε, και να πάρουν τα βαρέα και ανθιγυνά και να συνεχίσουν τον αγώνα. Σήμερα είχαν μια συνέλευση εκατοντάδε ε, εργάτες εργάτε με τα γυλαίκα του στα πορτοκαλί έτοιμα να συνεχίσουν τον αγώνα. Όπω κάνανε τη Λιβεράδε χιλιάδε μηχανάκια και μπλε και κόκκινα με βάση και τι εταιρείε που ξεχύθηκαν στον δρόμο Αθήνα. Εκεί είναι ο δρόμο και τη ανατροπή.